Είμαστε εδώ δεύτερη φορά σε τρεις μήνες. Την προηγούμενη φορά εγκαινιάσαμε ένα πολύ σημαντικό δρόμο και σήμερα θα υπογράψουμε τη σύμβαση για το φράγμα Τσικνιά και τα έργα που το συνοδεύουν. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ μικρό χαιρετισμό από τον βουλευτή Λέσβου, τον κύριο Αθανασίου. Όνειρο τριών γενιών του νησιού μας πραγματοποιείται σήμερα το φράγμα Τσικνιά. Όνειρο και πόθος των παππούδων και των γιαγιάδων μας, κύριε Υπουργέ. Ένα όνειρο ζωής λοιπόν για τον τόπο μας πραγματοποιείται σήμερα σε αυτόν εδώ τον εμβληματικό τόπο του Μουσείου Ελιάς, όπου συναντάται η παράδοση και η πρόοδος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μυθύμνης, Πανοσελογιότητε Πατέρα Ιάκωβα, ιερέα της Μητροπόλεως μας, της Ενωρίας μας, κύριε Υπουργέ και φίλε, κύριε Σταϊκούρα, κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριε Παρασκευαΐδη, κύριε Υφυπουργέ Υποδομών, κύριε Γενική Γραμματέα Υποδομών, κύριε Πρόεδρε της Αναδόχου Εταιρείας, κύριε Εξάρχο, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Δυτικής Μυτιλίνης, κύριε Δήμαρχε της Δυτικής Λέσβου και Οικοδεσπότη, κύριε Περιφερειακέ Διοικητέ της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητός μας, κύριε Προϊστάμενε της Εφορίας Αρχαιοτήτων, κύριε Πρόεδρε των Επιμηλητηρίων, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΙΑΛ, κύριε Πρώην Περιφερειάρχα, κύριε Γιακαλή, είναι καθοδόν, νομίζω ήρθε ο κύριος Γιακαλής, έπρεπε να έρχεται. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους που σήμερα είστε εδώ σε αυτή την μικρή και σεμνή γιορτή. Προσωπικά δεν θα πω πολλά. Εξάλλου ο λόγος ανήκει σε αυτούς που αποφάσισαν, σχεδίασαν και υλοποιούν το έργο. Ένα έργο που ήταν ένα στοίχημα. Και δικό μου στοίχημα, να γίνει πραγματικότητα τα όνειρα των προγόνων μας και να πραγματοποιηθεί μια υποχρέωση της πολιτείας. Ξέρετε, πάντα προσωπικά με πλήγωνε που το όμορφο και πολύπαθο νησί μας, με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό, δεν είχε την φροντίδα της πολιτείας, που δικαιούτο και αυτό που η ιστορία του όφιλε. Αυτός ο λόγος ήταν ένας από τους βασικούς που μου έκανε να ασχοληθώ με την πολιτική. Και ήμουν τυχερός, γιατί υπηρέτησα κοντά σε δυο μεγάλες πολιτικές φυσιογνωμίες, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα όμως θέλω μόνο να αποδώσω ευχαριστίες ύστερα από 12 χρόνια αγώνα και αγωνίες. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που με την έγκρισή του υλοποιείται αυτό το έργο. Το έργο που ένας άλλος πρωθυπουργός, ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πριν από 35 χρόνια, λίγο πιο κοντά εδώ στην Καλονή, διείδε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και όσον αφορά ειδικά τους υδάτινους σπόρους και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του έργου, το οποίο σήμερα ο γιος του, ο σημερινός πρωθυπουργός, το υλοποιεί. Να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η συνδρομή τους ήταν αποφασιστική, γενικά όσον αφορά τις παρεμβάσεις που για κάποια στιγμή συνέπιπτε ο βασικός δρόμος Καλονής Πέτρας, ένα κομμάτι με το φράγμα, και βοήθησε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για να διευθετηθεί και αυτό το θέμα. Τους δημάρχους και τους δύο δημάρχους των Δήμων μας και ειδικότερα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, αφού το έργο γίνεται στην γεωγραφική περιφέρειά του, που συνέδρυμαν οι υπηρεσίες του Δήμου, συνέδρυμαν και βοήθησαν τις υπηρεσίες του Υπουργείου σε τεχνικά θέματα όπως ήταν οι απαλωτριώσεις και άλλες συναφείς εργασίες. Την κοινοπραξία εταιριών του κυρίου Λαζαρίδη και τον μελετητή κύριο Μίχα, που πριν από το 2012 και από τότε βέβαια ως υπουργός ήμουν σε συνεχή επαφή μαζί τους, με τον συνεργάτη μου κύριο Ιγνάτη Γουδή και τον συγχωριανό μας μηχανικό στρατή Ζαφύρη, που βρισκόταν σε μια συνεχή επαφή, γιατί τότε θα θυμούνται οι παλαιότεροι και ίσως ο υπουργός βεβαίως το γνωρίζει, ότι από το 2008 γινόταν μια προσπάθεια να γίνει το φράγμα αυτό, αλλά είχε μια άλλη κατεύθυνση, κυρίως για ζητήματα
άρνησης, όπως και έγινε η αλλαγή αργότερα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκω στον κύριο Εξάρχο, στον πρόεδρο της Αναδόχου Εταιρείας, και με την ευκαιρία αυτή θα σας καλωσορίσω, κύριε πρόεδρε, και να σας ευχαριστήσω με την ταχύτητα την οποία η υπηρεσία σας και η εταιρεία σας μετά την περιπέτεια που είχαμε με την Ανάδοχο Εταιρεία των Τοξότης και ό,τι συνέβη αυτά τα χρόνια, καθυστερήσαμε 3,5 χρόνια το έργο και καταφέρατε τόσο πολύ σύντομα να παρουσιάσετε αυτό τεχνικά, αυτό το κόσμημα. Και να σας ευχαριστήσω και για ένα πρόσθετο λόγο, γιατί όπως ξέρω ότι στο καινούργιο έργο θα χρησιμοποιήσετε υπεργολαβίες και εργατοτεχνικό προσωπικό από τη Λέσβο. Ευχαριστώ τους κατοίκους και τους δημότες μας, οι οποίοι έχουν ιδιοκτησία στην περιοχή, για την συμπαράστασή σου και τη βοήθεια και στα θέματα της απαλλατριώσεως και το θέμα που, το ζήτημα που θέλω να πω, θα σας τα πει ενδεχομένως και ο κύριος Υφυπουργός, έχουν προχωρήσει και τα ζητήματα της αποζημιώσης για τις απαλλατριωτές εκτάσεις. Τους εκπροσώπους του τύπου, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια αγωνιούσαν και στήριζαν αυτή την προσπάθεια την οποία κάναμε. Και βεβαίως ευχαριστώ και τη διοίκηση του Μουσείου που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Άφησα τελευταίο τον βασικό μου χλό υλοποίησης αυτού του έργου, τον Υπουργό και φίλο μου, τον Χρήστο Σταϊκούρα. Τον κύριο Υπουργό τον είχα γνωρίσει από τον πατέρα του, έναν επιφανή άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε την παράταξή μας για πάνω από 60 χρόνια και την υπηρετή. Η συνεργασία μας με τον Χρήστο στο Υπουργείο, υπηρετώντας εγώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κύριον στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μια συνεργασία που κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο γνώσεις είχε, γιατί αυτές τις απέδειξε και σε δύσκολες στιγμές με την Τρόικα ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και σήμερα που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά για την αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητά του. Ζητεί λοιπόν με την ανάληψη των καθηκόντων του από την Ανάδοχο Εταιρεία να επισπευστούν οι διαδικασίες να περατώσουν στο έργο του Μεγάλης Οδικής Αρτηρίας Καλονής Ιγρίου, ούτως ώστε να παρευρεθούν στα εγγένεια εδώ μαζί με τον Πρωθυπουργό και τότε δεσμεύεται για να είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει και για το μεγάλο έργο αυτό το φράγμα. Στο οποίο έρχομαι τώρα. Να πω το εξής. Όπως ξέρετε, με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, όταν ήταν εδώ ο κύριος Καραμαλής, είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει το φράγμα αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρξαν τα προβλήματα με την κακοκαιρία του Ντάνιελ και έπρεπε και πολύ σωστά όλα τα χρήματα να πάνε να βοηθηθούν οι πληγήσεις περιοχές από την Θεομηνία. Όμως αυτό ναι μεν επηρέαζε την ημερομηνία έναρξης των εργασιών του φράγματος που ήταν ήδη δημοπρατημένο, όμως σε καμιά περίπτωση δεν ετίθεται το θέμα ματέωσης του έργου. Κάποια στιγμή, ήταν τέλος Μαρτίου, μου ζητά ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούλας, να πάω στο Υπουργείο. Δεν γνώριζα τον ακριβή λόγο, γιατί υπήρχαν και άλλα θέματα, νομοθετικά, επιτροπές, τις οποίες συζητούσαμε, και μου λέει, «Πρόεδρε, το φράγμα θα γίνει. θα βρω εργαλείο, άλλο χρηματοδοτικό, για να μπορέσει να γίνει. Θα έρθω με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Εξάρχο να εγγενιάσουμε τον δρόμο Καλονής Ιγρίου και τότε θα το ανακοινώσουμε το φράγμα». Περιττώ να σας πω πώς ένιωσα. Ήξερα ότι ο Χρήστος ήταν λιτός στο λόγο του, λέει λιγότερα από όσα κάνει και ότι ήμουν σίγουρος ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Τέλος Απριλίου έρχεται εδώ μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Εξάρχου και εγγενιάζεται ο δρόμος Καλονής Ιγρίου. Τότε ανακοινώνεται και ότι θα πραγματοποιηθεί το φράγμα. Φεύγοντας από τα εγγένεια, πηγαίνοντας προς το Σίγρη, με ρωτάει στο αυτοκίνητο αν είμαι ευχαριστημένος. Το απαντώ απόλυτα. Απλά τον ρωτώ ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα. Τον ρωτώ. Μου λέει, μέσα στο καλοκαίρι, το πολύ Σεπτέμβριο, θα υπογράψουμε την σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία. Και αμέσως μετά θα αρχίσουν οι εργασίες. Σε 36 μήνες τακτηριακά και σε 24 μήνες πιστεύουμε ότι θα γίνει παράδοση. Και εδώ έρχεται η δεύτερη έκπληξη για μένα.
από το Σταϊκούρο. Ήταν 10 Ιουνίου, μετά από μια συνεδρίαση της Βουλής, στη διακοπή μου κάνει νόημα να με δει και μου λέει: «Πρόεδρε, είσαι έτοιμος?» «Απορώ. Στις 22 Ιουλίου θα υπογράψουμε τη σύμβαση για το φράγμα και αυτό θα γίνει στην πατρίδα σου». Ο προγραμματισμός, λοιπόν, του Σεπτεμβρίου του 22 έγινε 22 Ιουλίου και είμαστε σήμερα εδώ. Ο Ισταϊκούρας εντωμεταξύ κινείται γρήγορα και μεθοδικά. Είναι θεσμικός. Στις 15 Ιουνίου ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο και αμέσως μετά την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου όλα τα κόμματα, επαναλαμβάνω, όλα τα κόμματα, και ευχαριστώ εδώ και τον φίλο μου, τον Παναγιώτη, τον Παρασκευαίδη, που πράγματι το έτρεξε και βοήθησε το έργο, όπως και τη Μαρία Κομινάκα, η οποία έχει κάποιο πρόβλημα και δεν βρίσκεται εδώ, οι οποίοι όλοι βοήθησαν ούτως ώστε και την γίνει το έργο, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά του. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι σε έργα υποδομών η Λέσβος τα τελευταία χρόνια, και αναφέρομαι στα έτη της διακυβέρνησης του κόμματός μας, το 2012 έως το 2014, αλλά και από το 2019 έως σήμερα, έχουν γίνει πολλά συγκριτικά με άλλες περιοχές. Η οδική αρτηρία Καλονής-Ιγρίου, το λιμάνι Σιγρίου, οι δύο νέες πύλες εισόδου Σέγγιν, η ανακαίνιση του νοσοκομείου μας και οι δύο νέες πτέρυγες με 4.500 τετραγωνικά μέτρα, ο βιολογικός της νοτίας πόλης Μυτιλίνης, κύριε Δήμαρχε της Μυτιλίνης, το προχωρείτε με ταχύτητα και το θέμα αυτό, και σήμερα βεβαίως το μεγάλο φράγμα Τσικνιά. Όμως για 50 χρόνια και υπουργέ και πλέον ήμασταν παραμελημένοι. Γι' αυτό ζητούμε να συμπληρωθεί αυτό το τεράστιο κενό από εσάς και από την κυβέρνησή μας. Και θέτω μόνο ένα μεγάλο θέμα, το οποίο ξέρω ότι το έχετε κατά νου, δεν θέλω να δεσμευτείτε, αλλά σας το ξαναθέτουμε, αφορά το μεγάλο έργο της νότιας παράκαμψης της πόλης Μυτιλίνης, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί μια μεγάλη γκάμα έργων στον τόπο μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και τον αφανή και ακούραστο Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Ταχιάρο, ο οποίος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μαγουλά, τον Γενικό Διευθυντή, κύριο Κοτσόνη, και τους συνεργάτες του, έφεραν σε πέρα όλες τις τεχνικές εργασίες για να είμαστε σήμερα εδώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Εξάρχο, να είστε γεροί και όλοι μαζί να παρευρεθούμε και στα εγγένεια αυτό το μεγάλο αναπτυξιακού και παραγωγικού έργου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότητε, κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί καλεσμένοι, είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να υπογραφεί η σύμβαση, όπως κύριε Περιφερειάρχα, συγγνώμη, ναι, να υπογραφεί η σύμβαση. Δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε όλοι μας τη συμβουλή του κυρίου Αθανασίου στην εκτέλεση, ώστε να φτάσει το έργο μέχρι εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ασχέτως αν ανήκουμε σε, ότι πραγματικά αυτό το έργο κατά το 80% οφείλεται στις προσπάθειες του βουλευτή μας εδώ πέρα, που πραγματικά, όχι μόνο, δίνει πάντα το παρόν και ωφέλησε πάρα πολύ τον τόπο. Και καταντάω καμιά φορά, επειδή λέω την αλήθεια, να κατηγορηθώ. Σου λέει, τι γίνεται, μήπως σε ετοιμάζουν θέσεις, δεν ξέρω, στη δεξιά. Έχουμε και τέτοια προβλήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, όταν γίνεται, κύριε Υπουργέ, ένα έργο, όταν γίνεται κάτι καλό, δεν μπορούμε για την αντιπολίτευση και μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, να λέμε τις αλήθειες, γιατί ο κόσμος θα καταλαβαίνει. Λοιπόν, η κλιματική αλλαγή πραγματικά επιβάλλει να γίνονται τέτοια έργα. Και όχι μόνο τούτο εδώ το έργο, το οποίο πραγματικά, αλλά είχα κάνει και εγώ σαν δήμαρχος Πολυχνήτου, είχα κάνει αιτήσεις για το φράγμα στον Πολυχνήτο, στα Βασιλικά, ώστε και να αρδεύονται, γιατί ποτίζουμε τις θάλασσες. Τρέχουν τα νερά και ποτίζουν τις θάλασσες. Έστω μικρά έργα τέτοια, αλλά ένα έργο που είναι έτοιμο, είναι η μεγάλη λίμνη του νησιού, της οποίας όλα τα νερά τρέχουν στη θάλασσα. Αυτό είναι έτοιμο έργο, δηλαδή μόνο μεμβράνη μπορώ να πω ότι χρειάζεται.
εκεί πέρα, σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, ντεπόζιτο που χρειάζεται το νησί. Γιατί σε 10 χρόνια θα γίνονται και μετά θα γίνονται οι πόλεμοι για τα νερά, από ό,τι λένε λόγω της κλιματικής αυτής αλλαγής. Δεν έχω τίποτα, τα είπε λίγο πολύ όλο ο κύριος Αθανασίου, αυτά τα οποία μας, τα έργα τα οποία πρέπει να μας αναδείξουν και να μας αναβαθμίσουν, είναι η νότια παράκαμψη. Και ένα άλλο που πρέπει να δούμε, κύριε Υφυπουργέ, είναι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του δρόμου Καλονής Σιγρίου, γιατί πραγματικά έχουν περάσει πολλά χρόνια και μας πιέζουν και εμάς τι να κάνουμε. Δεν έχω τίποτα να πω παραπάνω. Με έχει καλύψει πλήρως ο κύριος Βουλευτής. Χαίρομαι που εγκαιάζονται τόσα έργα, ξεκινάνε τόσα έργα για την περιφέρειά μας, για το νησί μας, και ελπίζω ότι θα γίνουν ακόμη περισσότερο. Και το μεγαλύτερο έργο που γίνει φέτος στο νησί είναι η χορήγηση, τη διευκόλυνση χορηγήσεως βίζας στους Τούρκους επισκέπτες. Σωστό. Το κάνατε τον Απρίλιο, κύριε Υπουργέ, πλημμυρίσαμε. Κυκλοφορούν παντού οι τουρίστες εξ Ανατολών και προσκομίζουν το συνάλλαγμά τους. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό έργο που μας κάνατε για φέτος, για το 2024, και όταν θα ολοκληρωθεί το έργο του κυρίου Εξάρχου θα ανακοινώσουμε και τότε πόσο χαρούμενοι είμαστε για αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και δεν είμαι έτοιμος να πω κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί μου είχατε πει να μιλήσω. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Αθανασίου, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά η δική μου που βρίσκομαι πάλι στην περιοχή της Καλονής. Είναι μια περιοχή που την έχω συνδέσει με την νεανική μου ηλικία, καθότι υπηρέτησα εδώ 2 χρόνια. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις από το νησί και είμαι πολύ ευτυχής που μπόρεσα και παρέδωσα το δρόμο Καλονής Σιγρίου και υπογράφουμε σήμερα το σημαντικότερο αυτό έργο, για το φράγμα το οποίο μετά από 3 χρόνια θα μπορέσει να υδροδοτήσει με καθαρό νερό το 50% του νησιού. Η σημαντική συμβολή του κυρίου Υπουργού και του κυρίου Υφυπουργού στο να γίνει τελικό το έργο αυτό, και του κυρίου Αθανασίου βεβαίως, ήταν εξαιρετική, δεδομένου ότι όπως θα έχετε ακούσει εστερεί το χρηματοδότησης, αλλά τελικώς διασώθη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, ιδιαίτερως κύριε Υφυπουργέ και κύριε Αθανασίου, για τον αγώνα που κάνατε. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, όπως κάναμε και με το δρόμο, να ολοκληρώσουμε το έργο αρτίως εμπροθέσμως και σύμφωνα με τη συνήθεια μας πρακτική, καλύτερα από αυτό που έχουμε υπογράψει να κάνουμε. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που σήμερα θα δω τον κύριο Ανανίτη να υπογράφει για λογαριασμό της Άκτορ. Θα είμαστε εδώ τα επόμενα 3 χρόνια. Στόχος μας να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο το δυναμικό της Λέσβου, υπεργολάβους, ανθρώπους από εδώ. Αυτό είναι το νόημα. Σας ευχαριστώ όλους. Προσβλέπω στη συνεργασία, κύριε Περιφερειάρχα. Είναι αναγκαία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το να πηγαίνεις στην έναρξη ενός έργου είναι σαφώς μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Η πιο ευχάριστη στιγμή βεβαίως είναι όταν τελειώνει το έργο. Και το λέω αυτό και ήθελα να σας εξηγήσω κάτι πολύ απλό. Θα ήταν λάθος να συνδέσουμε το μυαλό μας ότι στο εσωτερικό της χώρας υπάρχει μια επιλογή κονδυλίων που πηγαίνουν από τη μία πλευρά στην άλλη πλευρά, ενώ ανήκαν σε άλλο. Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο το συγκεκριμένο έργο εξαιρέθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ότι ήταν αδύνατο μέσα στα χρονικά περιθώρια του έργου, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025, να απορροφηθούν τα χρήματα τα οποία προεβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης για έργα υποδομής. Πρακτικά δεν μπορούσαν μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τελειώσουν όλα τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο αφαιρέσαμε αυτά τα έργα από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ήρθε παρόδο. Δεν είναι εργαλείο διαρκείας, είναι εργαλείο το οποίο έχει ένα χρόνο στον οποίο τελειώνει. Το ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια, τα 600 εκατομμύρια τα οποία εξοικονομήθηκαν από την αφαίρεση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνουν στη Θεσσαλία, είναι ένα γεγονός το οποίο έχει να κάνει με την δυνατότητα του να μπορέσουμε μέχρι του χρόνου το πολύ σαχές του 26, να τελειώσουμε βασικά έργα της Θεσσαλίας, κάτι το οποίο είναι εφικτό με το πρόγραμμα το οποίο έχουμε κάνει. Αυτό που μας οδήγησε, αυτό οδήγησε το Υπουργείο και αυτό αποτελεί την προσωπική συμβολή του Χρήστου του Σταϊκούρα, και φυσικά σε αυτό χρειάστηκε και η δουλειά του Κωστή του Μαγουλά, του Γενικού Γραμματέα, να ξύσουμε το βαρέλι που λέγεται πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου, και να χρηματοδοτηθεί από εκεί το έργο της
του φράγματος. Το έργο του φράγματος χρηματοδοτείται από λεφτά του Έλληνα φορολογουμένου. Δεν είναι έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν είναι έργο το οποίο έχουν εξευρεθεί τρίτοι πόροι, και αυτό παρακαλώ να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Το λέω αυτό γιατί αυτή η ιστορία των διεκδικήσεων στο εσωτερικό πεδίο, στο πεδίο του εσωτερικού της χώρας δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συζητιέται, επανέρχεται. Και ξέρετε, εμείς δεν το ζούμε μόνο στην Λέσβο, το ζούμε παντού όπου κινούμαστε. Παντού όπου κινούμαστε, ακούμε, θα μου το επιτρέψετε κυρία Αθανασίου, την εποδό ότι ξέρετε τα τελευταία 50 χρόνια μας είχε ξεχάσει η ελληνική πολιτεία. Αυτό δεν είναι αλήθεια βέβαια για όλους, δεν είναι αλήθεια για όλους. Είναι σίγουρα μία διεκδικητική, αν θέλετε, διατύπωση. Μπορεί να έχει βάση για τη Λέσβο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι εκεί ό,τι ακούμε παντού. Ποιο είναι το κλειδί λοιπόν? Το κλειδί είναι η προτεραιοποίηση. Πώς γίνεται η προτεραιοποίηση? Βλέπεις ανάγκες. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη εικόνα είναι σήμερα ότι μιλάμε για το νερό. Είτε μιλάμε για την ηπειρωτική χώρα, είτε μιλάμε για τα νησιά, αυτό το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Σας είπα πριν τη λέξη Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα? Πάλι το νερό. Η διαχείριση του νερού. Κλιματική αλλαγή στην Θεσσαλία. Για να σας μιλήσω για την ηπειρωτική Ελλάδα, θα έχετε ακούσει την πόλη του Αλμυρού. Στον Αλμυρό πλημμύρισαν. Στον αριθμό έχει καταστραφεί η γέφυρα, η υπερήφημη γέφυρα η οποία του Ξηριά, η οποία πρέπει να ανακατασκευαστεί. Και παρόλα αυτά κάναν λιτανεία για να έχουν νερό πριν από 2 μήνες. Σε μια πόλη που είχε πλημμυρίσει προηγουμένως. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Εάν λοιπόν θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε τα έργα, αυτά τα οποία πρέπει να προτεραιοποιήσουμε, για να μπορέσουμε να σώσουμε τα παιδιά μας, για να μπορέσουμε στα παιδιά μας να παραδώσουμε ένα βιώσιμο τόπο, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στο αμέριτου, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους πολίτες στην περιφέρεια, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νησιώτες στα νησιά, είναι το νερό. Χθες είχα μια κουβέντα με τον κύριο Θανασίου και μου λέει: ξέρεις, η Λέσβος λέει είναι ένας ονειρεμένος τόπος. Προφανώς όλοι αγαπάτε τον τόπο σας υπερβολικά και έχετε δίκιο, γιατί είναι τέτοιος τόπος. Αλλά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και αυτάρκης, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή. Έχει απ' όλα, ναι, αλλά η προϋπόθεση είναι το νερό. Και σήμερα μιλάμε για το νερό το οποίο θα έρθει για την ίδρυυση. Αυτό το νερό όμως αύριο είναι το ίδιο το οποίο σχεδιάζεται με αλφαγιώτα να έρθει και για την άρδευση. Κατά συνέπεια, επιτρέψτε μου να πω ότι στη μικρή εικόνα, ναι, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δρόμοι που πρέπει να γίνουν, δρόμοι που πρέπει να επισκευαστούν, δρόμοι καινούργοι που πρέπει να διαρριγούν, απαλωτριώσεις που χρωστάμε ρίστον. Παρόλο αυτό το θέμα έχει πάρει το δρόμο του για τις απαλωτριώσεις. Του δρόμου Καλονή Σίγρη έχει πάρει το δρόμο του, έχει επανεκδοθεί η απόφαση η οποία επαναφέρει σε ισχύ τις απαλωτριώσεις οι οποίες είχαν αυτοδικαίως ανακληθεί. Οπότε οι άνθρωποι θα πάρουν τα λεφτά τους. Αυτά όμως είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν, αν θέλετε, και με την τρέχουσα δραστηριότητα και των Υπουργείων και των Υπουργών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό και σήμερα ερχόμαστε εδώ με μια επιλογή που αποτελεί επιλογή του Μητσοτάκη να προκριθεί ένα τέτοιο έργο, μια επιλογή που αποτελεί επίσης επιλογή του Σταϊκούρα να προκριθεί το έργο του νερού. Ερχόμαστε λοιπόν και ξεκινάμε ένα έργο το οποίο ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα δώσει νερό σε πόλεις της Λέσβου. Και φυσικά, αν υπάρχουν άλλα έργα νερού τα οποία μπορεί να γίνουν στην περιοχή αυτά, κάποια στιγμή πρέπει να μελετηθούν, μπορούν να μελετηθούν, πρέπει να επικαιροποιηθούν εφόσον υπάρχουν μελέτες. Αλλά η σημερινή παρέμβαση είναι μια μεγάλη παρέμβαση. Και θα σας θυμίσω αυτό που σας είπα στην αρχή. Είναι ο Έλληνας φορολογούμενος παντού στην Ελλάδα, του οποίου τα χρήματα σήμερα κατευθύνονται στη Λέσβο για να τελειώσει ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο είμαι βέβαιος, γιατί ξέρουμε όλοι την ποιότητα των έργων της Άκτορ, ότι και υπό τη σημερινή διοίκηση, η ιδιοκτησία και η διοίκηση της Άκτορ θα παραδοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον κόσμο της Μυτιλήνης και θα τιμήσει αυτή την επένδυση του εθνικού χρήματος, του χρήματος των Ελλήνων φορολογουμένων. Καλορίζικο λοιπόν το έργο, καλό ξεκίνημα και εύχομαι να είμαστε εδώ και στα γένειά του. Σεβασμιότατε και οι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι σήμερα επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ήταν και είναι η υπογραφή της σύμβασης να γίνει εδώ, στο πεδίο. Και όχι στα δροσερά γραφεία
του Υπουργείου. Και αυτό γιατί θέλαμε να λογοδοτήσουμε. Να λογοδοτήσουμε απέναντι στην κοινωνία για κάποιες σημαντικές έννοιες, όπως είναι η έννοια της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της συνέχειας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή. Μια συλλογική προσπάθεια, η οποία ξεκινά από το παρελθόν. Και ο χώρος τον οποίο επιλέξαμε δείχνει αυτή ακριβώς την αποτύπωση της συνεργασίας πρωτίστως μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γιατί εδώ είμαστε σε ένα εμβληματικό χώρο, ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτείται τον ιδιωτικό τομέα και αναδεικνύει την βιομηχανική ιστορία της περιοχής στον πρωτογενή τομέα. Και ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να υπογραφεί ένα έργο που ξεκινά η υλοποίησή του από σήμερα, έτσι ώστε να συνδυάσουμε την τεχνογνωσία, την επάρκεια και την αξιοπιστία του ιδιωτικού τομέα με την ανάγκη να έχουμε την βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Γιατί πολύ σωστά είπε ο αγαπητός συνάδελφος και συνεργάτης ο Νίκος Σταχιάος, η αξιοποίηση του νερού, του υδάτινου αποθέματος της χώρας, συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική πολιτεία. Και θέλω να σας πω, συνεπείς απέναντι σε αυτά τα οποία έχουμε δεσμευτεί, ότι στις τελευταίες κυριολεκτικά 8 ημέρες υπογράψαμε 3 εμβληματικά έργα υψηλού προϋπολογισμού σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς για να αναδείξουμε την ανάγκη να συνδυάζουμε την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ένα έργο, σημαντικό έργο, ήρευσης από την Άρτα μέχρι τη Λευκάδα. Ένα σημαντικό, αντιπλημμυρικό έργο στην Ερτολοκαϊνανία. Εκεί είναι οι ίδιοι που θα βάλουν και σήμερα υπογραφή. Και ένα έργο σήμερα εδώ. Ένα σημαντικό έργο, για το οποίο είχε δεσμευθεί η σημερινή κυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Και η οποία ορθώς επιδίωξε να εντάξει το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε αυτό να υλοποιηθεί. Δική μας επιλογή, με δεδομένα τα χρονοδιαγράμματα, ήταν να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση του έργου. Μια υλοποίηση του έργου η οποία πιθανόν να μην ήταν εύκολη, με δεδομένο ότι το έργο αυτό στην πλήρη εκτέλεσή του θέλει 60 μήνες. Γιατί πράγματι η εκτέλεση του έργου είναι 3 έτη, αλλά η πλήρωση του φράγματος είναι μέχρι 1,5 έτος και η δοκιμαστική λειτουργία είναι μέχρι 6 μήνες. Θέλαμε συνεπώς να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί. Αναζητήσαμε χρηματοδότηση και πετύχαμε τη χρηματοδότηση. Το παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα δώσω στον κύριο Δήμαρχο την παρουσία στην οποία κάναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο με τον κύριο Ταχιάνο. Εκεί θα δείτε πλήρη αποτύπωση του έργου. Από το φράγμα και τον ταφνιευτήρα του Τσικνιά, το υδραγωγείο του Τσικνιά, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, τη σύραγγα, όλο το έργο πώς εξελίσσεται μέχρι την Μυτιλίνη. Ένα έργο το οποίο θα έχει υδραγωγείο μεταφοράς, επεξεργασία νερού 24.000 κυβικών μέτρων την ώρα και μια σειρά από άλλα συνοδά έργα, όπως είναι δεξαμενές, αντλιοστάσια, συστήματα ελέγχου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το έργο είναι από τα μεγάλα τα οποία υλοποιούμε. Το υπολογισμός του, και δεν ακούστηκε, είναι 113 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, οι Έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν και ο ορθώς, γιατί μεταξύ αυτών είστε και εσείς, φόρους ή μια σειρά από άλλες επιβαρύνσεις που έχουν, έτσι ώστε να δουν την ανταποδοτικότητα αυτών. Και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα, στο οποίο στην τοπική κοινωνία ερχόμαστε, μετά από την διαρκή πίεση αγαπητών συναδέλφων, να δρομολογήσουμε την υλοποίηση ενός έργου. Ένα έργο το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα υλοποιήσει η εταιρεία Actor, όπως έχει πράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντός προϋπολογισμού, έγκαιρα και με υψηλής ποιότητας έργο σε όλη την Ελλάδα.
Είναι αυτονόητο ότι στην εξέλιξη του έργου θα προκύψουν και άλλα ζητήματα ή προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχει αποδειχθεί ότι και το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας έχουν ανοιχτά αυτιά, έτσι ώστε να πράξουμε το βέλτιστο εποφελία της κοινωνίας. Κλείνω λέγοντας το εξής. Πράγματι, το τελευταίο χρονικό διάστημα ήρθαμε 2 φορές στη Λέσβο. Τη μία φορά, 19 Απριλίου, για να δώσουμε στην κυκλοφορία έναν σημαντικό οδικό άξονα, που με επάρκεια η εταιρεία Actor ολοκλήρωσε την υλοποίησή της. Τον άξονα Καλονή Σίγρη. Και είχα την ευκαιρία προχθές, επισκεφτόμενος το Σίγρη, να δω την διαφορά που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα του πολίτη από αυτό το έργο. Όταν η επισκεψιμότητα σε ένα εμβληματικό μουσείο έχει διπλασιαστεί εξαιτίας και αυτού του λόγου, βεβαίως, όπως είπατε κύριε Περιφερειάρχα, η βασική αιτία είναι μια άλλη επιλογή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την εισρωή πολιτών στην περιοχή. Αυτός όμως ο οδικός άξονας ήδη έχει φέρει και έχει υψηλή ανταποδοτικότητα στις ίδιες τοπικές κοινωνίες. Άρα κάναμε ένα λιμάνι στο Σίγρη, εμβληματικό, δώσαμε στην κυκλοφορία ένα δρόμο και σήμερα υπογράφεται αυτό το έργο. Από σήμερα μετράτε αντίστροφα για την εκτέλεση του έργου. Και θα προσπαθήσουμε, θα επιδιώξουμε να είμαστε εδώ, έτσι ώστε να βλέπουμε την πορεία εκτέλεσής του. Να πω βεβαίως ότι σε αυτές τις 2 μέρες είχα την ευκαιρία να γίνω κοινωνός πολλών επιπλέον προβλημάτων που ταλανίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Από φαινομενικά πιο εύκολα αιτήματα, ακόμα και της Εκκλησίας, μέχρι κόμβους στους οποίους θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποιες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όχι γιατί ευθύνεται το έργο, αλλά γιατί υπάρχει δύναμη της συνήθειας από τον πολίτη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, μέχρι άλλα σημαντικά έργα για εσάς και ορθώς σημαντικά έργα, όπως είναι η Νότια Παράκαμψη Μυτιλήνης. Αλλά επειδή με γνωρίζετε μία δεκαετίος υπουργό, υποσχέσεις χωρίς πόρους εγώ δεν δίνω. Ούτε εγώ, ούτε ο Νίκος Ταταχιάος. Ναι, είναι ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί. Είναι ένα ακόμα σημαντικό έργο αυτό και κάποια άλλα για την περιοχή σας. Πριν από λίγο ο κύριος Περιφερειάρχης μου ανέφερε κι άλλο συμπληρωματικό οδικό έργο για να πηγαίνει κανένας πιο γρήγορα στο Μόλυβο. Αλλά οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Και πρέπει να τους κατανοούμε δίκαια και με προτεραιοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Δεν είπα τυχαία τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο έργο για την περιοχή και συγχαρητήρια σε εσάς γι' αυτό. Άρα, θα επιδιώξουμε μελλοντικά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι δημοσιονομικοί πόροι, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το νησί, όχι γιατί υπάρχει κάποια προσωπική επιθυμία δική μου, του Νίκου, του κ. Μαγουλά, αλλά γιατί οφείλουμε, όσο μπορούμε, να είμαστε με δίκαιο τρόπο κοντά στην κοινωνία. Και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.